Σπουδάκη, ο οποίος δεν θα μας μιλήσει για τη Σάμο, αλλά θα μας μιλήσει για περιπέτειες στο διάστημα. Ξέρω ότι είναι κάπως περίεργο έτσι αυτό, αλλά υπήρξαν κάποιες εκδηλώσεις και το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έλα, Χάρη. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Σήμερα, εκτός από τις ομορφιές που σας έχουμε δείξει με τις παραλίες και το όμορφο τοπίο της Σάμου, το ξέρουν έτσι κι αλλιώς πολύ καλά οι Θεσσαλονικοί, σήμερα είμαστε στο 8ο θαύμα. Έτσι, αν ήταν 8 τα θαύματα, το 8ο είναι εδώ το διεθνές ιστορικό τοπόσιμο της μηχανικής, που δεν είναι άλλο από το Ευπαλίνιο όριγμα. Κατάλληλος κατασκευάστηκε το 550 π.Χ. και έφτασε και ολοκληρώθηκε μετά από 8-10 χρόνια, δηλαδή το 540, κατ' άλλους το 540 και ολοκληρώθηκε το 530. Πάντως από τον Ευπαλίνο το Μεγαρίτη, και βεβαίως το λέμε για το 8ο θαύμα γιατί 1036 μέτρα σκάφτηκαν μέσα στην γη, μέσα σε αυτό το βουνό, το οποίο ξεκίνησε από τους Αγιάδες και κατέληξε στο Πυθαγόριο της Σάμου. Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, έχουμε δράσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, και μάλιστα σήμερα για ενήλικες. Γι' αυτό έχω δύο εκλεκτές παρουσίες σήμερα. Είναι η κυρία Φιώρη Αναστασία Μεταλινιού, τα κατάφερα, αστροφυσικός. Θα μας πει για αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες προανέφερες, Δημήτρη μου, και αφορούν δηλαδή τη μελέτη από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, που μας κάνει την τιμή εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια, έτσι. Μερικά τα τελευταία σίγουρα χρόνια. Ωραία. Και μετά θα πάμε στην κυρία Χρυσούλα Κοτίτσα, η οποία είναι στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυκούργους και μέσα στην επιτροπή που προχωρούν στις δράσεις αυτές του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Θα ξεκινήσω όμως με την κυρία Αναστασία Μεταλινού. Θα ήθελα να μου πείτε, Αστεροσκοπείο Αθηνών, φέτος τα παιδιά διψούν για αυτή τη μάθηση, και τι ακριβώς βλέπετε μέσα, δείχνετε στα παιδιά? Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια και φέτος, όπως τα τελευταία χρόνια, συμμετέχουμε μέσω του αστεροσκοπείου με μεγάλη χαρά, και είναι και δικιά μας τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Όχι μόνο γιατί βρισκόμαστε σε έναν ιστορικό τόπο, σε έναν τόπο που έχει σημαδέψει την ιστορία και την εξέλιξη και της αστρονομίας, λόγω της Πυθαγόρειας σκέψης, λόγω του μεγάλου αρίσταρχου, του μεγάλου αυτού αστρονόμου, αλλά επειδή και σήμερα τα παιδιά, όπως προαναφέρατε, είναι μία έκπληξη. Και συγκρίνοντας με προηγούμενα έτη, βλέπουμε ότι εξελίσσεται η γνώση τους, η αγάπη τους για την αστρονομία, για τον ουρανό, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πόσο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούργος, η διοργάνωση του φεστιβάλ που έχει επεκτείνει τις δράσεις της, εκτός από τις δράσεις πολιτισμού, τις έχει επεκτείνει και στην επιστήμη και κυρίως στην αστρονομία. Οπότε συζητήσαμε με τα παιδιά, κάναμε παρουσιάσεις σε θέματα, σύγχρονα θέματα αστρονομίας. Ξεκινώντας από τον ήλιο, τις διαστημικές αποστολές, το διάστημα. Σας ξέπληξαν τα παιδιά πάντως με τις ερωτήσεις? Τα παιδιά πάντα εκπλήσουν, όπως και φέτος. Και αυτό είναι η δικιά μας ικανοποίηση και η δικιά σας που είσαστε σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό είναι και η απόδοση όλων των κόπων και τις προσπάθειες που γίνεται στο φεστιβάλ, σε αυτό εδώ το καταπληκτικό νησί. Οπότε συζητήσαμε για τους αστερισμούς, για τη μυθολογία, πώς συνδέεται το παρελθόν, η ιστορία μας, οι παραδόσεις μας, οι μύθοι μας με τον ουρανό. Μιλήσαμε για σύγχρονα θέματα αστροφυσικής, για διαστημικές αποστολές. Μιλήσαμε για τις σχέσεις ηλίου-γης και το διαστημικό καιρό, που είναι ένα σύγχρονο θέμα διαστημικής. Μιλήσαμε για ελληνικές αποστολές που συμμετέχουν στην εξερεύνηση του διαστήματος, για ένα σπουδαίο πρόγραμμα με επικεφαλής Έλληνες διαστημικούς φυσικούς, πώς επηρεάζει ο ήλιος τη γη μας, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που προεξάρχει σε ένα διεθνές πρόγραμμα. Οπότε να κάνουμε και μια προανακοίνωση ότι οι δράσεις αστρονομίας δεν τελείωσαν εδώ, που απευθύνονται μόνο στα παιδιά, αλλά μέσα στον Αύγουστο, καλεσμένος του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, είναι και ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο κύριος Γιάννης Δαγκλής, που θα αναφερθεί επίσης εκτενέστερα σε σύγχρονα θέματα διαστημικής φυσικής. Μάλιστα. Οπότε πολύ ωραία. Το φεστιβάλ Χάρη, λίγο... προχωράει, αυξάνει τη συνεργασία Ναι. Να ακούσουμε και την. Μου επιτρέψετε να ρωτήσω και. Ναι, ναι, την κυρία Χρυσούλα Κοτίτσα. Κυρία Κοτίτσα, θα ήθελα να ρωτήσω, προγραμματίσατε όλες αυτές τις εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και για ενήλικες. Ποιος ήταν ο στόχος? Βασικά, λόγω του κορονοϊού έχουμε αναγκαστεί να
σταματήσουμε ορισμένες μεγάλες εκδηλώσεις, όπως ήταν η πορεία. Προσπαθώντας όμως όλα αυτά τα χρόνια να έρθουμε περισσότερο σε επαφή με τις μικρές ηλικίες, δηλαδή με τα παιδιά, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τα παιδιά θα μπορέσει να μεταδοθεί όλη αυτή η ιστορία, η πολύ μεγάλη ιστορία την οποία έχει το νησί μας, και αυτές οι γενιές θα μπορέσουν να τη μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Στόχο μας είναι πλέον να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τις μικρές ηλικίες. Ξεκινήσαμε, εκτός από το αστεροσκοπείο, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 5 με 6 χρόνια, ξεκινήσαμε τις ξεναγήσεις από πέρυσι, οι οποίες θα συνεχιστούν και όλο τον Αύγουστο, με ξεναγήσεις από αρχαιολόγους μέσα στο Πυθαγόριο, στους αρχαιολογικούς χώρους, όπως στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, όπως στα Λατομεία, τμήματα του νησιού τα οποία ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει. Μάλιστα. Όταν όμως γνωρίσει αυτή την ιστορία του τόπου του, θα μπορέσει επάξια να την μεταφέρει στις επόμενες γενιές. Και βασικά ο στόχος μας είναι πλέον αυτός. Μάλιστα. Κύριε Κοντίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση. Εγώ να σας πω ότι εδώ, από τη γη που περπάτησαν οι μεγάλοι, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου που έχει γράψει ο Σωτήρης ο Μαργιωρίς, ο καλός συνάδελφος, σας καλημερίζουμε σε όλη την Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά και τις κυρίες και εσένα, Χάρη, για την παρουσίαση τώρα από το φεστιβάλ.